Δημοκρατίας, αντί να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αντί να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με υγιεινή και ασφάλεια για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, εκμεταλλεύεται την πανδημία για να περνάει την αντιλαϊκή της πολιτική. Μέσα σε γενικευμένο lockdown, με κλειστά σχολεία, παίρνει για ψήφιση ένα ακόμα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση. Ισχυρίζεται ότι με αυτό το νομοσχέδιο θα αναβαθμιστεί η επαγγελματική εκπαίδευση, θα γίνει πιο ελκυστική για τα παιδιά. Τα ίδια ακριβώς λέγανε εδώ και 30 χρόνια όλοι οι υπουργοί παιδείας που φέρναν αντίστοιχα νομοσχέδια. Παρά τα μεγάλα λόγια, καμία κυβέρνηση, ούτε και η σημερινή, δεν προχώρησε σε ουσιαστική, σε πραγματική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.